φάνηκε για άλλη μια φωνά τώρα για την ικανότητα του επιτελικού αστικού κράτους. Οι ευθύνες για τις ζημίες που έχουν υποστεί μικροέμποροι, μικρές επιχειρήσεις, αυταπασχολούμενοι σε αυτό το σημείο και αρκετά με χιλιόμετρα παρακάτω είναι τεράστιες και μεγάλες. Οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση αλλά και η τοπική διοίκηση είναι και αυτές πάρα πολύ μεγάλες, αφού δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας των αυταπασχολούμενων, του λαού της πόλης, των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να φύγουν, να αποφύγουν τα χειρότερα με ασφάλεια. Δεν ειδοποιήθηκε κανείς από το πρωί, ενώ ξέραν την κατάσταση και τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί στα γύρω-γύρω ποτάμια και στις δύο περιοχές, ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν οι αυταπασχολούμενοι και οι μικροί έμποροι έστω και την ίδια πραγμάτευση μέσα από το μαγαζί του. Καλούμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, την τοπική διοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν τα ανάλογα μέτρα ώστε να μην περάσει το νερό παραπέρα και πλήξει και κατοικίες, αν δεν έχει πλήξει ήδη μέσα στις διάφορες αγρικίες και κατοικίες που υπάρχουν από εδώ και κάτω, να μην πλήξει κατοικίες και να μην κινδυνεύσει ακόμα περισσότερο η πόλη της Λάρισας. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και της τοπικής διοίκησης που δεν έχει κάνει τα αρμόδια έργα τόσο καιρό και είναι στο θένα και όλα τα χρήματα τα έδινε, πηγαίνανε για άλλα πράγματα για τους πολύ μεγάλους. Καλούμε πέρα από όλα αυτά να πάρθουν άμεσα μέτρα, σήμερα κιόλας πρέπει να βγει ανακοίνωση για την αποζημίωση 100% των μικρών αυταπασχολούμενων και μικρών εμπόρων που υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές στις επιχειρήσεις τους και να πάρουν όλα τα μέτρα όπως αναγκαστικές εισπράξεις δηλών, αναστολή ΦΠΑ, αναστολή δόσεων για όσο χρειαστεί ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη χασούρα τους.